Σκληρή ήταν, όπως αποδείχθηκε, η πρώτη φετινή επίσημη εμπειρία για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ομίλου Αντισφαίρης Χανίων. Το συγκρότημα του Λευτέρη Θεοδωράκη ιτήθηκε από τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου με 64-45 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος. Ξεκινήσαμε τη χρονιά, τις επίσημες υποχρεώσεις μας με τον αγώνα του Κυπέλλου. Ξέραμε ότι με τη Δάφνη, που είναι μια ομάδα που είναι φαβορή για την άνοδο από την Α2 στην Α1, ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα εμείς ήμασταν ανέτοιμοι. Ξέραμε ότι δεν θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κοντράρουμε μια ομάδα που έχει δώσει και πολλά φιλικά και είναι και ένα σταθερός κορμός 2-3 χρόνια. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι Κυπέλλου πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, δύο ομάδες δεν ήταν έτοιμες. Εντάξει, έγινε σχετικά ένα καλό παιχνίδι για την εποχή. Το θέμα είναι ότι και τα Χανιά είναι μια αξιόλογη ομάδα. Πιστεύω στη διάρκεια θα είναι δυνατή εδώ μέσα. Εμείς τώρα οι στόχοι μας είναι φέτος η άνοδο στην Α1. Έχουμε υψηλούς στόχους. Το θέμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να τους φέρουμε στις πέρας μέχρι το τέλος. Υγεία να έχουμε και όλα να πάνε καλά. Καλή συνέχεια στα παιδιά εδώ στα Χανιά που κάνουν μια σημαντική προσπάθεια. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και έτσι οι ομάδες. Στο μάτς που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο Κλαδισσού, ο ΑΧ έδειξε ότι θέλει ακόμα πολλή δουλειά εν ώψη της έναρξης των υποχρεώσεων της ομάδος στην Α2 κατηγορία. Ούτως ή άλλως, το κύπελο Ελλάδος είχε το χαρακτήρα προετοιμασίας για την ομάδα των Χανίων, ωστόσο οι ηθήνοντες του συλλόγου θα ήθελαν το κάτι παραπάνω. Προσπαθούμε τώρα να βρεθούμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα το παιχνίδι αυτό θα είναι οδηγός για μας μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, για να βελτιώσουμε την αγωνιστική μας κατάσταση και να εμφανιστούμε έτοιμοι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για την Αντισφαίρηση, η Μοσχοπούλου πέτυχε 11 πόντους με ένα τρίποντο, ενώ 7 πόντους πέτυχε η Βαρυπατάκη, 8 πόντους η Καραβέλη και 6 πόντους η Καούκη. Για τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, 19 πόντους είχε η πρωταγωνίστρια του αγώνα Τσουκαλά, είχε μάλιστα και ένα τρίποντο, ενώ η Αλεξανδρή πέτυχε 11 πόντους με ένα τρίποντο. Τα δεκάλεπτα πρώτων ΟΑΧ ήταν 7-12, 20-33 ημίχρονο, 30-49 και 45-64 το τελικό αποτέλεσμα.